Στην πρώτη της επίσκεψης στο Ρέθυμνο γιόρτασε τα Θεοφάνεια η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Το ενετικό λιμάνι της πόλης πλημμύρισε κόσμο, θαυμάζοντας με χειροκροτήματα τον 31χρονο Γιώργο Παναρετάκη που έπιασε το σταυρό βουτώντας τα κρύα νερά του λιμανιού. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, η πρόεδρος έφτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, όπου παρακολούθησε την τελετή από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριο πρόδρομο. Στη συνέχεια, σχηματίστηκε πομπή προς το ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου, όπου εορτάστηκαν με λαμπρότητα τα Θεοφάνεια, καθαγιάζοντας τα ύδατα με τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκφράζει τη χαρά της που βρίσκεται στο Ρέθυμνο ανάμεσα στους νησιώτες αυτή τη φωτεινή μέρα. Φώτα ολόφωτα σήμερα. Και ο εορτασμός της βάφτισης του Χριστού εκφράζει διαχρονικά την ανάγκη για πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου, την έξοδο προς το φως της αλήθειας και της αλληλεγγύης. Νιώθω μεγάλη χαρά που βρίσκομαι αυτή τη γιορτινή μέρα κοντά στους νησιώτες μας, σε μια ιστορική πόλη της Κρήτης, το Ρέθυμνο, κοιτίδα και σταυροδρόμι των περισσότερων πολιτισμών της Μεσογείου. Από το ενετικό λιμάνι, εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά και καλή φώτιση. Πλήθος φορέων παρευρέθηκε στη λειτουργία και τον αγιασμό των υδάτων στην πόλη των γραμμάτων και των τεχνών, στέλνοντας τις θερμότερες ευχές τους για φώτιση, αλληλεγγύη, υγεία και ειρήνη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά για τη σημερινή ημέρα, φώτιση σε όλες και όλους. Και αυτά που δεν μας έχουν δώσει τα προηγούμενα χρόνια, εύχομαι το 2024 να δώσει σε όλο τον κόσμο αυτά που επιθυμεί. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Την μεγάλη αυτή ημέρα για την Ορθοδοξία μας θυμάει με την παρουσία της η αυτού εξοχοτάτη κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας και είναι πολύ μεγάλη χαρά και για το Ρέθυμνο και για όλους μας να μπορούμε να συνεορτάζουμε σήμερα. Εύχομαι σε όλους φώτιση, να έχουμε μια χρονιά με ενότητα, με αλληλεγγύη και κυρίως υγεία σε όλους και τις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για την πόλη μας το Ρέθυμνο και όλους εμάς που στις φετινέο καθυγιασμό των υδάτων παρευρίσκεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία και φώτιση για ένα καλύτερο, πιο δίκαιο και αληθινό κόσμο. Είναι μια μέρα σήμερα χαράς. Θέλω να ελπίσω ότι και σαν αρχή του έτους που είναι, από εδώ και πέρα όλες οι μέρες θα είναι έτσι και καλύτερες. Δεν είναι τυχαία προσωπικότητα η κυρία πρόεδρος. Έχει μια λαμπρή καριέρα στην δικαιοσύνη και νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι το κύρος της και οι γνώσεις της είναι απαραίτητες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που όλα αμφισβητούνται, ακόμα και η δημοκρατία. Στη συνέχεια, η κυρία Σακελαροπούλου επισκέφθηκε τις κεντρικές οδούς της πόλης και θαύμασε τα μνημεία του ιστορικού κέντρου, περνώντας από το Αρχαιολογικό Μουσείο στον Άγιο Φραγκίσκο, στην Οδό Τσουδερών και στην Οδό Αρκαδίου, ενώ ακολούθησε γεύμα που παρασκέφθηκε από το Δήμο Ρεθύμνης. Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος πρόσφερε στην πρόεδρο μια εικόνα για τον εορτασμό των 200 χρόνων από τη μαρτύρηση των 4 μαρτύρων, εκφράζοντας ιδιαίτερη χαρά για την παρουσία της φέτος στο Ρέθυμνο. Στην εξωτερική σα, σα ευχαριστούμε εκ μέσα τη καρδιά. Να έχετε ιδιαίτερη ευχαριστία από καρδιά.